θα καλημερίσω τον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου. Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας μέρα και εγώ χαίρομαι. Καλή χρονιά σε εσάς. Καλή χρονιά στους τηλεθεατές. Να είστε καλά, ο λόγος σας πάντα είναι πολύ συγκινητικός. Few moments later. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε από το δικό σας στόμα μία τοποθέτηση για το θέμα του γάμου και της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών. Ωραία, ακούστε. Δηλώνουν ευτυχισμένοι. Εγώ είμαι και ψυχίατρος. Για πείτε, ναι. Λέει εμπειρία χρόνων τώρα. Δηλώνουν ευτυχισμένοι, ναι, και χαρούμενοι, ναι, αλλά είναι μέσα στη θλίψη. Βέβαια. Δηλώνουν αγάπη, αλλά είναι μέσα στο, μίσος. Πονεόνοητο. Για τα παιδιά αυτών των ανθρώπων. Δεν έχουν παιδιά φυσικά. Και θα αναγνώρισουν. Αφού είναι άκαρπες οικές. Φαίνεσαι λίγο επιθετικό. Μα αυτή τη στιγμή. Ό,τι σας λέω. Αυτό το πράγμα με προσβάλλει πάρα πολύ που λέτε. Ας σας προσβάλλει, διαβάστε τον Ξενοφόντα. Ως την καταστροφή που τώρα μαθαίνουν, είναι δρόμος που δεν δρασκελίζεται σε μια στιγμή. Αλλά κάτι θάζω, είναι συγκλονιστικό κίνδυνο. Όλοι οι ομοφυλόφιλοι έχουν μίσος. Δεν θέλω. Πώς είπατε. Όλοι οι ομοφυλόφιλοι έχουν θλίψη και μίσος. Και θλίψη και μίσος και κυρίως. Ναι. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος υφίσταται τον βιασμό. Ποιο βιασμό? Μάλιστα υπάρχει μία. Με συγχωρείτε κύριε. Με συγχωρείτε, δεν υπάρχει βιασμός. Όχι πάτε, όχι. Θα σας ρωτήσω το εξής. Το 100 π.Χ. Μου λέει κάποιος ότι υπήρχε ομοφυλοφιλία και τότε. Άρα, όχι, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο από την αρχαιότητα. Άντε, γεια! Αυτά είναι. Η θέση της Εκκλησίας. Μάλιστα, σέβομαι αυτά που λέτε. Είναι ο κολοφόνας τον κακό και οδηγεί στην κόλαση. Φουρ το φουρ. Εάν οι άνθρωποι αυτοί δεν μετανοήσουν. Αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας. Να είστε καλά, ο λόγος σας πάντα είναι πολύ συγκινητικός. Είσαι φοβερός. Παναγιά μαζί σας. Παναγιά μαζί μου γιατί. Παναγιά μαζί σας.